Καλούμε τώρα στο βήμα τον αναπληρωτή πρόεδρο της παράταξής μας, κύριο Χάρη Γεωργιάδη. Κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριε Πρόεδρε του Δημοκρατικού Συναγερμού, αγαπητά στελέχη της κυβέρνησης και της παράταξης, μέλη της επίλεκτης ομάδας των υποψηφίων βουλευτών του Δημοκρατικού Συναγερμού, φίλες και φίλοι, είναι εξαιρετική τιμή να κηρύσω την έναρξη αυτής της πολιτικής συγκέντρωσης της μεγάλης φιλελεύθερης παράταξής μας, που πραγματοποιείται μια μόλις εβδομάδα πριν από την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση της 30ης Μαΐου. Και είναι μεγάλη χαρά να σας υποδεχόμαστε όλους μετά από μια δύσκολη χρονιά, η οποία δοκίμασε πράγματι τις αντοχές όλων μας. Βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μια επικίνδυνη πανδημία, ένα κοσμογονικό γεγονός που συμβαίνει κάθε μερικούς αιώνες. Κλονιστήκαμε. Έπρεπε για άλλη μια φορά να λάβουμε δύσκολες αποφάσεις. Ως χώρα δουλέψαμε σκληρά και συλλογικά. Στηρίξαμε τους συμπολίτες μας που είχαν ανάγκη. Αλλά κρατήσαμε και πάλι την χώρα μας όρθια. Και είμαστε πανέτοιμοι για την δυναμική αναπτυξιακή αντεπίθεση η οποία κατά κρίβεια έχει ήδη ξεκινήσει. Φίλες και φίλοι, μέσα από αυτή τη δοκιμασία, κυβέρνηση και παράταξη, αποδείξαμε ξανά ότι δεν μας φοβίζουν τα δύσκολα. Ξέρουμε ποια είναι η αποστολή μας. Ποτέ δεν ξεχάσαμε ποια είναι η βαριά πολιτική παρακαταθήκη που κουβαλάει η δική μας παράταξη. Ξέρουμε ότι πρέπει πάντοτε να επιλέγουμε το ωφέλιμο αντί το αρεστό. Έτσι μας έμαθε ο Γλαύκος Κληρίδης. Γι' αυτό ιδρύθηκε ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Και θέλω σε αυτό το σημείο να κάνω αναφορά στον πρόσφατο χαμό δύο ιστορικών στελεχών της παράταξής μας, του Σοκράτη Χάσικου και του Παντελή Κούρου. Η απώλεια τους είναι αισθητή για την οικογένεια του Δημοκρατικού Συναγερμού. Τους τιμούμε και θα τους θυμόμαστε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Είναι η ώρα που θα επιλέξουμε τον ορθολογισμό έναντι του λαϊκισμού. Είναι η ώρα που θα επιλέξουμε τη σοβαρότητα και τη συνέπεια που μπορεί να μας οδηγήσει μπροστά, αντί της άγονης αντιπαράθεσης που μας κρατά πίσω. Είναι η ώρα που θα δώσουμε ηχηρή απάντηση σε όσους επέλεξαν την οδό του μηδενισμού και της άρνησης, σε όσους εν μέσω κρίσης προσπάθησαν να αφήσουν την χώρα χωρίς προϋπολογισμό, σε όσους δεν σέβονται τους σκόπους και τις θυσίες των συμπολιτών μας. Αυτό είναι το διακύβευμα των βουλευτικών εκλογών. Σήμερα, από αυτόν τον χώρο, απευθύνουμε κάλεσμα στο σύνολο των συμπολιτών μας. Ζητούμε την στήριξή τους. Ζητούμε την ενεργοποίησή τους. Να μεταφέρουμε το μήνυμα. Καμία ψήφος να μην πάει χαμένη. Ξέρουμε ότι χρειάζεται προσπάθεια. Χρειάζεται σύνεση και συνεργασία για να χτίσουμε το μέλλον μας. Όμως έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Δοκιμαστήκαμε στα δύσκολα. Αποδείξαμε ότι μπορούμε να δώσουμε τις λύσεις και είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε το αύριο για μια Κύπρο που θα μας κάνει περήφανους, με ένα Δημοκρατικό Συναγερμό που θα μας κάνει περήφανους. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.